και μαζί σου. Θες να το βάλεις μία το πρωί και να το κρατήσει. Ναι. Όχι, και ναι. Εγώ άνθρωπος είμαι. Αν και αυτό είναι πολύ μικρό για να το βάζεις στην τσαντούλα. Δηλαδή ναι. Κάτι είναι η αλήθεια. Αλλά έχει όντως διάρκεια. Και θα κάνει switch to Dove, του original. Βεβαίως. Βεβαίως. Χαίρομαι, να είμαι ειλικρινής, χαίρομαι. Κι εγώ, κι εγώ. Χαίρομαι και πάρα πολύ που σε γνώρισα και που μίλησα μαζί σου. Κι εγώ επίσης. Και θα σε έχω στα υπόψη μου άμα έρθω στη Σάμμο να μου στείλω. Βεβαίως. Εγώ... Να με ψάξεις. Είμαι καλοφακού, οπότε θέλω σίγουρα να μου πεις τα καλά εστιατόρια, εντάξει. Βέβαια. Ναι, ναι, θα σας τα προτείνω όλα. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το καλοκαίρι, τελευταία μου ερώτηση. Ορίστε. Πας κάπου άλλο το καλοκαίρι. Πες. Φέτος, μετά από αρκετό καιρό, όντας πλέον φοιτήτρια, κανόνισα να πάω Σύρο με τις φίλες μου, αλλά για 4-5 μέρες. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πάρα. Θα σε φιλώ πάρα. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σου. Καλή συνέχεια, γεια. Γεια. Ωραία, τι ωραία. Παιδιά, να σας πω κάτι, περνάω τέλεια να μιλάω μαζί σας. Και δεν βρίσκω την τελευταία και την τρίτη και τελευταία μας νικήτρια. Τη βρήκα. Εδώ είναι. Μαράκη, σε άφησα για το τέλος. Χίλια συγγνώμη. Ελπίζω να είσαι ακόμα στην παρέα μου. Με ακούς? Γεια σου. Γεια σου. Μαρία σε λένε, έτσι, σωστά? Μαρία, ναι, ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να μην την κάνω την ερώτηση. Από πού βγαίνει το nickname του Instagram που έχεις? Μεγάλη ιστορία, απλά έψαχνα να βρω κάτι πιο διαφορετικό, να μην υπάρχει γενικά στο Instagram. Και ήμουν με την παρέα μου και λέγαμε κάτι για Abu Dhabi εκεί πέρα, ταξίδια και τέτοια. Και λέω από το Μαρία Γαλάνη, κάπως σε συνδύασε κάποια γράμματα και βγήκε με Abu Dhabi. Δεν έχει καμία σχέση από εκεί, βέβαια. Από πού καμία. Είμαι από Καρδίτσα. Και τώρα είσαι στην Καρδίτσα. Τώρα είμαι στη λίμνη, κοντά στη λίμνη Πλαστήρα, πάνω στο χωριό είμαι. Σας μισώ όλες που είστε στις θάλασσες και στις λίμνες. Εκεί πρέπει να είναι φανταστικά, πρέπει να είναι εκεί, ε. Είναι ωραία. Έχουμε δροσιά βασικά, δεν έχουμε ζέστη. Ξεφύγαμε λίγο από τη ζέστη κάτω. Τέλειο. Δεν μπορώ καθόλου να ταυτιστώ. Είμαι όχι. Ναι, είχε πολύ ζέστη αυτή την εβδομάδα και λέμε να ανέβουμε πάνω χωριό γιατί δεν παλεύεται. Καλά κάνατε. Αυτές είναι οι διακοπές σου ή θα πας κι αλλού? Όχι, όχι, θα πάω κι αλλού. Τίποτα για κάμπινγκ λέμε να πάμε. Α, είσαι του κάμπινγκ ή όχι? Είμαι πιο πολύ του κάμπινγκ. Ελεύθερο ή οργανωμένο? Εγώ προτιμάω ελεύθερο, αλλά λόγω παρέας οργανωμένο. Εντάξει, ναι, για να μην γκρινιάζουμε εμείς που προτιμάμε το οργανωμένο. Ναι, ακριβώς. Το πυρηνική. Και να σου πω, πάμε στο θεματάκι τώρα του Dove. Είσαι τυχερή, μπράβο, συγχαρητήρια κτλ. Ευχαριστώ. Εύχομαι να είσαι πάντα τυχερή στη ζωή σου, ούτως ή άλλως. Τι από τα δύο σου άρεσε περισσότερο? Το σπρέι, μπορώ να πω. Είμαι πιο πολύ του σπρέι παρά του ουραλό. Εγώ είμαι του σπρέι περισσότερο. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Είναι η πρώτη φορά που το δοκίμαζες? Ντάβα ποσμητικό έχω ξαναδοκιμάσει, αλλά το συγκεκριμένο είναι πρώτη φορά, ναι. Ωραία. Φροντίδα, απαλότητα ή φρεσκάδα? Την ερώτηση που κάνω σε όλες. Τι είναι φρεσκάδα. Φρεσκάδα. Έχουμε νομίζω τρία φρεσκάδας. Φρεσκάδα, ναι, και τώρα για το καλοκαίρι είναι και φρεσκάδα. Είναι ότι σου έχει και ωραία μυρωδιά, οπότε είναι και διάρκεια. Που διάρκεια πιστεύω για το καλοκαίρι είναι το καλύτερο. Εντάξει, τώρα. Οπότε... Βέβαια, εμείς εδώ πέρα. Σύνεστε. Και όμως γενικά αισθάνεσαι αυτοπεποίθηση με την περιοχή της Μασχάλης ή υπήρξαν περίοδοι που δεν αισθανόσουν αυτοπεποίθηση? Όχι, πάντα αισθανόμουν γενικά αυτοπεποίθηση, αλλά ναι. Κορίτσι μου, πάντα αυτοπεποίθηση, έτσι είναι το σημαντικότερο, όχι μόνο με την περιοχή της Μασχάλης, με όλα. Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι μια πολύ βασική αρχή. Αλλά και στην περιοχή της Μασχάλης, επειδή είναι λίγο παρεξηγημένη, ας αισθανόμαστε και λίγο περισσότερη ασφάλεια με το αποσμητικό μας. Αυτό είναι και το νόημα, νομίζω. Αυτό είναι το νόημα, ναι. Μπράβο. Και να σε ρωτήσω τώρα, θα το κάνεις το switch του Dove σε αυτό το κάτω? Θα το κάνω. Μου το υπόσχεσαι, ξέρεις. Το υπόσχομαι. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Χάρηκα πάρα πολύ. Ελπίζω την επόμενη φορά, αν υπάρξει επόμενη φορά που θα σε ξαναδώ έτσι σε live, να είμαι κι εγώ σε μια θάλασσα, παραλία, λίμνη. Και όχι στους 4 τοίχους. Ζηλεύω. Στο εύχομαι.
Και να είσαι πάντα τυχερή, το είπα. Τι άλλο να σου πω, δεν ξέρω. Πού θα πας, πού μου είπες, θα πας κάμπινγκ, δεν μου είπες περιοχή. Μάλλον για Πύλαιο λέμε. Θα δείξει τώρα, ψάχνουμε. Ψαχνόμαστε. Τέλεια στο Πύλαιο, να έρθω κι εγώ. Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφα εκεί. Έχεις ξαναπάει, δεν είναι η πρώτη φορά. Πύλαιο δεν έχω πάει, αλλά Βόλο πηγαίνω συχνά. Αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα για εκεί. Πραγματικά ισχύουν τα καλύτερα. Σου εύχομαι να περάσει τέλεια με την παρέα σου. Ευχαριστώ πολύ. Και να έχει αυτοπεποίθηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ, πολύ που σε γνώρισα. Εγώ σε ευχαριστώ. Γεια! Γεια! Αυτά λοιπόν. Αυτές ήταν οι τρεις από τις πέντε. Δυστυχώς οι άλλες δύο δεν τα κατάφεραν να είναι μαζί μου στην παρέα μου σήμερα. Εγώ στενοχωριέμαι λίγο, κορίτσια, γιατί περνάω πάρα πολύ ωραία να σας γνωρίζω γενικότερα. Όπως και να έχει όμως, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που συμμετείχατε αυτό το διάστημα στην DAV εμπειρία μας και μέσα από τα story και το διαγωνισμό που φτάσαμε σήμερα εδώ πέρα στο live. Χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα τις νικήτριες ότι όντως θα κάνουν switch του DAV. Σε αυτό το σημείο να πω και εγώ ότι είμαι ακριβώς στις ίδιες κατηγορίες με τις περισσότερες. Αυτό που μου προσφέρει περισσότερο τον DAV και το εμπιστεύομαι είναι η φρεσκάδα. Όχι ότι δεν μου δίνει βέβαια και απαλότητα και αυτοπεποίθηση, αλλά η φρεσκάδα με το άρωμά του και το σπρέι γενικότερα το καλοκαίρι το έχω λατρέψει. Κάντε και εσείς switch του DAV για να καταλάβετε γιατί συζητούσαμε με τα κορίτσια όλη αυτή την ώρα. Ευχαριστώ πάρα 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 πολύ που συμμετείχατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το live. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους μου τους φίλους που ήταν σε αυτό το live. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν σε αυτό το live παραπάνω από τους φίλους μου. Τσίου μπιου μίου. Έχω πολύ καιρό να το πω αυτό. Θα το πω σύντομα στα επόμενα μας βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον DAV. Μην ξεχάσετε να κάνετε switch DAV, να το δοκιμάσετε. Και αλήθεια, στείλτε μου την εμπειρία σας και όλοι οι υπόλοιποι που δεν κερδίσατε. Δεν πειράζει. Θα χαρώ πάρα πολύ να την ακούσω. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ξαναευχαριστώ. Να πω άλλη μια φορά ευχαριστώ. Εγώ και οι φίτρες μου που πετάνε παντού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τσίου μπιου μίου.